Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει ανησυχία. Είναι η ευλογιά των προβάτων και γι' αυτό έχει την καλοσύνη να είναι κοντά μας εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σκέλλας. Θα έχουμε μαζί του τηλεφωνικά πάλι, είπαμε κάνουμε και λίγο ραδιοφωνική εκπομπή σήμερα, τον κύριο Γιώργο Τερζάκη, είναι πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας. Καλημέρα κύριε Τερζάκη και σε εσάς, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με εσάς. Καταρχάς να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Έχουμε και τη σχετική κάρτα. Πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, πόσες θανατώσεις έχουν γίνει? Λοιπόν, είχαμε, ξέρετε, από τον Ιούλιο το πρόβλημα με την πανόλη. Σωστά. Το πρόβλημα της πανόλης με τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από το Υπουργείο Αγροτικής και σε συνεργασία με κτηνοτρόφους, κτηνιατρικές υπηρεσίες και όλους τους αρμόδιους συναρμόδιους φορείς είναι σε αποδρομή. Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος, με μια περιφερειακή ενότητα να βρίσκεται ακόμα υπό επιτήρηση. Και εμφανίζεται από τέλη Αυγούστου στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Εμφανίστηκε καταρχήν στον Εύρο. Στη συνέχεια ήταν περιορισμένο στη Βόρειο Ελλάδα. Είχαμε ένα κρούσμα στη Ροδόπη, ένα στην Καβάλα, ένα στις Σέρες. Ξέρουμε, κύριε Υπουργέ, από πού πρώτο παρουσιάστηκε, πώς μας ήρθε? Κοιτάξτε, πιθανότατα προήλθε από ο ιός της ευλογιάς, να σας πω ότι είναι ένας ιός DNA. Μεταφέρεται και δια της επαφής, αλλά μεταφέρεται και μηχανικά. Μπορεί να μεταφερθεί με διάφορα έντομα, μπορεί να μεταφερθεί με τον αέρα κλπ. Λοιπόν, πιθανότατα επειδή τα βοσκοτόπια, οι περιοχές που βόσκουν τα ζώα, τα πρόβατα στα σύνορά μας είναι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είναι πολύ κοντινές, ξεκίνησε πιθανότατα από εκεί. Γιατί τα πρώτα 4 κρούσματα που εμφανίστηκαν στον Εύρο, αν το βλέπατε στο χάρτη, είναι κατά μήκος της παραμεθωρίου περιοχής. Έχουμε στην κάρτα μας 118 εστίες, έχουν πέσει σε 123, έχει αυξηθεί αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε στις 127 εστίες μέχρι χθες το απόγευμα. Και έχουν θανατωθεί 27.000 ζώα, ισχύει αυτό? Ναι, ισχύει αυτό. Λόγω πανόλης είχαν θανατωθεί 30.000, άρα μιλάμε Είχαν θανατωθεί 35.000 λόγω πανόλης. Μεγάλο πλήγμα για τους κτηνοτρόφους μας. Είναι πλήγμα για τους κτηνοτρόφους μας. Ο αριθμός βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλος σχετικά με τον πραγματικό, με τον υπαρκτό αριθμό ζώων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μας απανησυχούν τόσο πολύ τα κρούσματα, ο αριθμός των κρούσματων, όσο το γεγονός αυτό που μας θορύβησε αυτή την εβδομάδα είναι το γεγονός ότι μεταφέρθηκε από τη Βόρειο Ελλάδα στη Νότιο Ελλάδα. Για να δούμε λίγο και το χάρτη, για να δούμε πού ξεκίνησε και μέχρι πού έφτασε. Και εδώ οι άνθρωποι κάνουν τώρα ψεκασμούς για να το περιορίσουν αυτό, να το σταματήσουν. Λοιπόν, ξεκίνησε από πάνω Δράμα, Σέρες, Ξάνθη και έφτασε και Μαγνησία και έφτασε και Πελοπόννησο, Κόρινθο και Μεσσηνία. Έφτασε Κόρινθο, είχαμε κρούσμα και στη Θεσσαλονίκη. Έχει πιάσει όλη την Ελλάδα, δεν έχει κατέβει ευτυχώς Κρήτη. Αυτό είναι το ανησυχητικό, γι' αυτό το λόγο και την Δευτέρα. Την αρχή της περασμένης εβδομάδας, υπό τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, συνεκλήθη μια σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των περιφερειαρχών της χώρας και των αρμόδιων φορέων που είναι η ΕΘΕΑΣ, που είναι η διεπαγγελματική κρέατος, η διεπαγγελματική φέτας και οι εκπρόσωποι των σφαγείων, η Ομοσπονδία των Σφαγείων, όπου αποφασίστη να πάρουμε δραστικά μέτρα για να περιορίσουμε. Συνάντηση σήμερα ο κύριο Τσιάρη με τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Θα είναι σήμερα το πρωί, ναι, θα συναντηθούν. Ναι, στις 10 νομίζω. Στις 10. Ο σκοπός λοιπόν είναι ο περιορισμός της νόσου, δραστικά να τον περιορίσουμε. Ένα μέτρα εφόδου που απαγορεύει επί 10 μέρες την οποιαδήποτε μετακίνηση εγωπροβάτων σε όλη τη χώρα και για οποιονδήποτε λόγο. Για να μπορέσει να σταματήσει να περιοριστεί το κακό. Να ανακόψουμε την έξαρση των κρουσμάτων. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κέλλα, που ο κόσμος τώρα το ρωτάει, δεν ξέρει. Κρέας, γάλα, που καταναλώνται τα προϊόντα αυτά από τον άνθρωπο. Υπάρχει κίνδυνος, κίνδυνος να κολλήσει ο άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο? Κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το καταναλωτικό κοινό. Δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Η ευλογιά των προβάτων είναι αμυγής ζωονόσος. Δεν μεταφέρεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας φόβος από την κατανάλωση των προϊόντων. Γάλακτος, φέτας κλπ. Το λέτε εμφατικά, το λέτε ξεκάθαρα, να ξέρει ξεκάθαρα κανένας λόγος ανησυχίας. Πάντως, κύριε Τσουκαλά, αγαπητέ Κώστα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους και εκεί θα πάμε τώρα. Υπάρξουν οι πρωτοβουλίες. Τεράστιο το πρόβλημα. Ο κύριος Γιώργος Τερζάκης που είναι κοντά μας, είπαμε είναι πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας. Τώρα, κύριε Τερζάκη, μετά τα προβλήματα της Πανόλης, του Ντάνιελ και στη Θεσσαλία, εκεί τώρα έρχεται και η ευλογιά. Ποια είναι η κατάσταση για εσάς? Η κατάσταση των κτηνοτρόφων δεν είναι καλή. Ναι. Χθες θανατωθήκανε τα πρώτα 700 ζώα στην περιοχή μας με το κρούσμα. Εμείς στην περιοχή είναι το πρώτο κρούσμα που γίνεται, η πρώτη θανάτωση. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έχουμε μιλήσει όλη νύχτα μέχρι στις 2 η ώρα το βράδυ είναι κατεστραμμένος. Του είπαν θα του καταστρέψουν και τις ζωοτροφές. Ακόμα σειρότερος ψυχολογικός πόλεμος να παλεύει όλο το καλοκαίρι με ένα αγροτικό να βάλει χιλιάδες τόνους μέσα ζωοτροφές
για να γλιτώσει 50 λεπτά στην μπάλα κόστος παραγωγής. Και αυτή τη στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: κάνε κάτι, βίντεο. Σώσε με. Γιατί μου θα μου καταστρέψουν και τις ζωοτροφές. Θα μου πείτε, εδώ σου καταστρέψανε 700 ζώα σε πείραξη ζωοτροφή. Είναι ψυχολογικό αυτό το πράγμα που ζούμε. Αυτό το πράγμα που περνάμε δεν γίνεται να το περνάμε έτσι. Έχουμε οικογένειες, έχουμε σπίτια. Δεν φταίτε, κύριε Τερζάκη, έχετε απόλυτο δίκιο και σας έχει πέσει το ένα κακό μετά το άλλο. Αλλά και λοιπόν, τι να γίνει τώρα, πώς θα σταματήσει, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Από τους υπουργούς και υφυπουργούς. Τι ζητάτε, ναι. Ζητάμε όσον αφορά, δηλαδή, μιλάμε για το ψυχολογικό κομμάτι και να μπορεί αυτός ο κτηνοτρόφος, του κάθε κτηνοτρόφος, να συνεχίσει να είναι ήρεμος. Φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο, όπως έχουμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Κέλαξη στο τηλέφωνο προχθές το βράδυ, στη συνάντηση που είχαμε με τους κτηνοτρόφους. Αυτός ο άνθρωπος μου λέει στη συνάντηση που είχαμε, εμένα, αύριο μου θα βγουν τα ζώα μου, τα σκοτώνουν όλα. Και πήγα στο σπίτι να ηρεμήσω και μου λέει το παιδί μου, μπαμπά, θα πάω εκδρομή. Έχεις 20 ευρώ να μου δώσεις, και το απαντάω όχι. Εντάξει, είναι η πίεση τώρα, το καταλαβαίνουμε, λοιπόν, μεγάλη. Δεν είναι εύκολο. Μία προκαταβολή. Έτσι, υπάρχει κάποια σκέψη, κύριε Κέλλη. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πώς έφυγε, υπουργέ, από τη Βόρεια Ελλάδα και εξαπλώθηκε στην Πελοπόννησο? Πώς δεν προλάβατε να κάνετε κάποιες ενέργειες να μην εξαπλωθεί? Με τα αυτοκίνητα, λένε. Σας το πω, λοιπόν, καταρχήν, σε κάθε περιοχή στην οποία εμφανίζεται κρούσμα, σε κάθε στάβλο, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι συγκεκριμένα και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θανάτωση των ζώων, υγειονομική ταφή των ζώων και δημιουργία δύο ζωνών, μία προστασία των 3 χιλιόμετρων και μία επιτήρηση στα 10 χιλιόμετρα ακτίνα από την περιοχή του κρούσματος. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω, ο ιός της ευλογιάς είναι ιός DNA και αφενός μεταδίδεται και μηχανικά και με τον αέρα και με τα έντομα, όπως σας είπα. Αφετέρου, το μειονέκτημα είναι ότι διατηρείται επί μακρόν ζωντανός στην ατμόσφαιρα. Στην κάποια ενίσχυση τώρα που δεν μπορούν ούτε να βοσκήσουν, ούτε να τα μεταφέρουν για σφαγή. Έτσι. Άρα είναι σε πολύ μεγάλη αδυναμία αυτή. Άρα πρέπει να. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, στα μέτρα που λαμβάνονται είναι να μείνουν κλεισμένα τα ζώα μέσα στους στάβλους για αυτό το δεκαήμερο, να δούμε πώς θα πάμε να κάνουμε μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων στο τέλος του δεκαημέρου που λήγει στις 31 Οκτωβρίου την άλλη εβδομάδα, ημέρα Πέμπτη, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Άρα τώρα, σε αυτό είναι στο τραπέζι σας κάτι τέτοιο? Για αποζημιώσεις. Ναι. Είναι στο τραπέζι, είναι σε οικεία. Γραμμένη και υπογεγραμμένη από την περασμένη εβδομάδα. Όχι, όχι, είμαστε έτοιμοι καθόλου. Είναι έτοιμοι, βγαλμένο το ποσό της αποζημίωσης. Κύριε Τερζάκη, υπουργική απόφαση. Θα δοθεί κάποια αποζημίωση. Τα είπα και στον κύριο Τερζάκη για να τον ηρεμήσω. Οι αποζημιώσεις υποδίδονται και με εντολή, εντολή του Πρωθυπουργού είναι αυξημένες μέχρι και το διπλάσιο σε σχέση με την περσινή, γιατί η εντολή και η απόφαση μας είναι να στηρίξουμε την κτηνοτροφία μας. Πόσο πλήττεται τώρα? Επομένως, και η ελληνική οικονομία. Ελλείψεις θα υπάρχουν στο κρέας ή στο γάλα? Όχι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα δεν πρέπει να υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχει επάρκεια κρέατος στην αγορά, διότι μάλιστα, μέχρι προχθές τα σφαγεία δουλεύανε κανονικά, σφάζονταν κανονικά τα ζωντανά. Είμαστε υποπίεση χρόνου, γιατί τα πρόβατα είναι σε περίοδο αναπαραγωγής. Και από την άλλη μεριά, που αρχές Νοεμβρίου αρχίζει το εμπόριο, αρχίζουν οι σφαγές εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων. Δεν δικαιολογούνται τα τιμήσεις στην αγορά, ούτε σε αρνάκι, ούτε σε φέτα. Στον άνθρωπο δεν μεταδίδεται, το λέμε ξεκάθαρα. Στον άνθρωπο δεν μεταδίδεται, που δεν είναι λόγο κανείς απολύτως, λόγος ανησυχίας και λοιπόν, οι αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους μας, γιατί πραγματικά δικαιολογείται. Πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις? Κοιτάξτε, για την Πανόλη είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, της κάθε περιφέρειας, να μας στείλουν την κατάσταση των κτηνοτρόφων με τον αριθμό των θανατοθέτων ζώων, ώστε να αποζημιωθούν. Εμείς έτοιμοι είμαστε στο Υπουργείο. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί τώρα βεβαίως και με την ευλογία. Περιμένουμε τις καταστάσεις. Μάλιστα. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς από αυτά τα οποία θανατώθηκαν σήμερα ή χθες και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας. Πρέπει να σας πω. Δεν ακούγεται καλά ο κύριος Δουράκης, γιατί είναι στην αίθουσα σύνταξη. Γιατί ποσά μιλάμε? Τα ποσά είναι διπλάσια σε σχέση με την περσινή οικία. Θηλυκά, η μία μαζόα, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία, από 100 ευρώ πάνε στα 220. Τα αρσενικά, η μία μαζόα, από 150 πάνε στα 300. Τα αρσενικά, τα καθαρό αίμα με πεντιγκρί, πηγαίνουν από 250 ευρώ στα 500 και τα θηλυκά από 150 ευρώ πάνε στα 250. Οι τιμές είναι ικανοποιητικές. Υπάρχει ένα θέμα με τις ζωοτροφές, γιατί πραγματικά οι κτηνοτρόφοι, σε αυτό που έχουν δίκιο, είναι ότι επειδή τα ζώα μένουν κλεισμένα μέσα στους στάβλους, έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε ζωοτροφές. Θα το εξετάσουμε και αυτό, και σε συνεργασία με την
περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ήμασταν περιοδία μέχρι χθες με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, αποφασίστηκε και η άμεση πρόσληψη 30-40 κτηνιάτρων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από την πλευρά της περιφέρειας με συμβάσεις για καλύτερο έλεγχο κλινικό όλων των ζώων. Πρέπει να σας ευχαριστήσω, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Τερζάκη, τα ακούσατε από τον Υπουργό. Θα έρθουν και οι αποζημιώσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση είναι σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτό που ζητάμε εμείς. Δεν το συζητώ τώρα. Ναι. Συνάντηση με τους υπουργούς και υπουργούς και με τον κύριο Κέλλα. Με όλους τους αρμόδιους του κλάδους μας. Νομίζω θα την έχετε. Και να έρθουν από εδώ, να δούμε και το πρόβλημα από κοντά. Του είπα του κύριου Τερζάκη ότι είμαστε στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσω, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσω για τους κτηνοτρόφους είναι ότι τα ποσά που αναφέραμε, που σας ανέφερα πριν, είναι για την αποζημίωση των θανατοθέντων ζώων. Η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, που δεν το ήξερε ούτε ο κύριος Τερζάκης. Θα είναι κάτι καινούριο. Η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου θα γίνει μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος και θα είναι με 100% χρηματοδότηση. Να γίνει γρήγορα, κύριε Υπουργέ, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντέξουν. Κυρία Μαυραγάνη, αυτό που προέχει είναι η εξαφάνιση, η εκρήζωση της νόσου. Σωστό, σωστό. Κύριε Τερζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Ευχαριστώ και την κυρία Γεράγγελου. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσουκαλά. Καλή αρχή και ακόμη πολύ. Καλύτερη ναι, συνέχεια. Καλά. Να πούμε και καλή επιτυχία στην κυρία Γεράγγελου, γιατί εδώ την είναι υποψήφια. Υποψήφια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.